Γεια σας από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα πώς φτιάχνουμε φυσικές χρωστικές για τα σαπούνια μας από βότανα και μπαχαρικά. Σήμερα θα τις δοκιμάσω για να δω τι αποτέλεσμα έχουν. Ο τρόπος χρήσης τους είναι διαφορετικός από τις χρωστικές που κατά καιρούς σας έχω δείξει. Θέλει άλλου είδους προετοιμασία και λίγο παραπάνω υπολογισμό από χρώματα τύπου μάικα, pigments, οξύδια κτλ. Οι συνηθισμένες χρωστικές ακολουθούν έναν απλό κανόνα. Ένα κουταλάκι του γλυκού χρώμα για κάθε μισό κιλό λάδια. Τα εγχύματα λαδιού όμως δεν πάνε έτσι. Όσα γραμμάρια έγχυμα βάλουμε, τόσα θα αφαιρέσουμε από τα λάδια της συνταγής. Αν για παράδειγμα έχουμε κάνει το έγχυμα σε ελαιόλαδο, θα αφαιρέσουμε από το ελαιόλαδο της συνταγής. Αν έχουμε κάνει το έγχυμα σε αμυγδαλέλαιο, από το αμυγδαλέλαιο και ούτω καθεξής. Όπως σας είπα όμως στο προηγούμενο βίντεο, τα εγχύματα για τη σαπωνοποιία τα κάνουμε συνήθως σε ελαιόλαδο. Και αυτό επειδή μας προσφέρει περισσότερη ευελιξία στο πόσο θα χρησιμοποιήσουμε. Με το αμυγδαλέλαιο έχουμε περιορισμό, γιατί συνήθως δεν βάζουμε παραπάνω από 10% στη συνταγή μας. Στη δική μου περίπτωση, το έγχυμα έχει γίνει σε ελαιόλαδο. Τελικά, πόσο χρωματιστό ελαιόλαδο πρέπει να βάλω στη συνταγή μου για να χρωματίσω το σαπούνι μου? Έλα μου ντε. Δυστυχώς, όσο και να έψαξα, σαφή απάντηση δεν βρήκα. Δεν είναι το μεγάλο μυστικό που κανείς δεν λέει. Απλά θέλει δοκιμές και πειραματισμό γιατί εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από το πόσο σκούρα λάδια έχω. Εξαρτάται από την ένταση του χρώματος που δίνει το μπαχαρικό ή το βότανο. Εξαρτάται από το πόσο ελαιόλαδο έχω γενικά στη συνταγή μου. Έτσι λοιπόν, αν έχω λίγο ελαιόλαδο, ας πούμε 30% και αδύναμο χρώμα, τότε μπορεί να πρέπει να αντικαταστήσω όλο το ελαιόλαδο με το χρωματιστό μου σκεύασμα. Αν πάλι έχω πολύ ελαιόλαδο στη συνταγή, παράδειγμα 60% και δυνατό χρώμα, τότε μπορώ να κάνω δουλειά αντικαθιστώντας μόνο ένα μικρό ποσοστό του ελαιολάδου της συνταγής, ας πούμε 5%. Και πάει λέγοντας. Εμένα η συνταγή μου έχει 36% ελαιόλαδο. Αν και δεν νομίζω ότι χρειαζόταν, αποφάσισα να αντικαταστήσω όλο το ελαιόλαδο της συνταγής με τα εγχύματά μου. Έτσι για να δω τι θα βγάλει. Ας δούμε λοιπόν τι αποτέλεσμα είχε. Το σχέδιο που αποφάσισα να κάνω αποδείχθηκε αρκετά πολύπλοκη υπόθεση, γιατί εκτός του ότι είχα να δουλέψω με 5 χρώματα, για τα 4 από αυτά έπρεπε να αντικαταστήσω το ελαιόλαδο με τα χρωματιστά μου εγχύματα. Ήταν σαν να υπολόγιζα 5 διαφορετικές συνταγές. Στην πράξη βέβαια έκανα κάποιες ομαδοποιήσεις, γιατί δεν έπαιζε να ζυγίσω την ίδια συνταγή 5 φορές. Ξεκίνησα λοιπόν ζυγίζοντας το νερό που χρειαζόμουν για το σύνολο της συνταγής. Μετά προετοίμασα την καολίνη που θα ήταν το 5ο μου χρώμα. Όταν χρησιμοποιείτε πυλό στο σαπούνι, καλό είναι να τον διαλύετε σε νερό, γιατί αν τον πετάξετε όπως είναι στη σαπουνόμαζα, μπορεί να σβολιάσει και να μην δώσει ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα. Γενικός κανόνας για πυλούς. Περίπου μία κουταλιά της σούπας πυλός για μισό κιλό λάδια. Ο πυλός διαλύεται σε ίση ή διπλάσια ποσότητα νερού. Εσείς διαλέγετε τι σας βολεύει. Για να διαλύσω την καολίνη, πήρα νερό από αυτό της συνταγής. Κατόπιν, μέτρησα το αλάτι που χρειαζόμουν και το ανακάτεψα με το νερό της συνταγής. Το αλάτι το βάζω για να μου δώσει σκληρό σαπούνι που να ξεκαλουπώνεται γρήγορα. Έπειτα ήρθε η σειρά της καυστικής σόδας. Αφού βεβαιώθηκα ότι το αλάτι είχε λιώσει εντελώς, έριξα τη σόδα στο νερό και ανακάτεψα μέχρι να λιώσει καλά. Τα άφησα στην άκρη να κρυώσουν. Το επόμενο στάδιο ήταν το ζύγισμα των λαδιών. Ζύγισα μαζί όλα τα λάδια, ξεκινώντας από τα στέρεα λάδια και βούτυρα. Τα έβαλα σε μπεν μαρί να λιώσουν και μετά πρόσθεσα τα ρευστά λάδια εκτός από το ελαιόλαδο. Αυτό το ζύγισα χωριστά. Σε άλλο δοχείο μέτρησα το ελαιόλαδο για τη σαπουνόμαζα με την καολίνη και σε άλλα τα 4 χρωματιστά βοτανόλαδα. Μετά τέριαξα το κάθε ελαιόλαδο με την ποσότητα των υπόλοιπων λιωμένων λαδιών που του αναλογούσε. Στα λιωμένα λάδια που περίσσεψαν έριξα το σκέτο ελαιόλαδο που είχα ζυγίσει πριν. Και αυτά τα μετέφερα σε πιο βολικό δοχείο για να μπορέσω να εκτελέσω το σχέδιο που είχα στο νου μου. Είχε έρθει η μεγάλη στιγμή. Το κάθε δοχείο με λάδια θα έπαιρνε την αντίστοιχη ποσότητα του διαλύματος της σόδας.
Σε αυτή τη συνταγή, επειδή ήμουν ζαλισμένη από τα βάλε-βγάλε με τα κανατάκια και πολύ ανυπόμονη, δούλεψα με τα λάδια στους 30 βαθμούς Κελσίου και το διάλειμμα της σόδας στους 40 βαθμούς. Γενικά, δεν υπάρχει πρόβλημα αν έχουν διαφορετική θερμοκρασία, αρκεί το διάλειμμα της σόδας να είναι πιο ζεστό από τα λάδια. Το διάλειμμα της σόδας πάντα να το σουρώνετε. Μαζεύει άλατα στην επιφάνεια που δεν τα θέλουμε στη σαπουνόμαζά μας. Ανακάτεψα τις σαπουνόμαζες τόσο ώστε να μην χωρίζουν τα λάδια από το μείγμα. Χρειαζόμουν όσο πιο αραιό ίχνος γινόταν για να προλάβω να ανακατέψω όλες τις σαπουνόμαζες πριν μου πήξουν ανεπανόρθωτα. Έτσι θα είχα όλο το χρόνο να δουλέψω το σχέδιο που ήθελα. Αφού ανακάτεψα τις χρωματιστές σαπουνόμαζες, είχε έρθει η ώρα για την καολίνη. Η τεχνική που ήθελα να κάνω λέγεται in the pot swirl, στα ελληνικά στρόβιλι στο δοχείο. Ρίχνω την κάθε χρωματιστή σαπουνόμαζα τη μία δίπλα στην άλλη και μετά κάνω μία ή δύο περιστροφές με τη σπάτουλα. Μην το παρακάνετε με τις περιστροφές γιατί θα χαθούν τα χρώματα. Το πώς ρίχνεις τη σαπουνόμαζα στο καλούπι έχει και αυτό την τεχνική του και μάλιστα η κάθε μία έχει το όνομά της. Αυτό που κάνω εδώ έχει διάφορες ονομασίες, όπως side pour ή wall pour ή line pour. Στα ελληνικά, ρίξιμο στο πλάι ή στα τυχώματα ή σε γραμμές. Για να το πετύχετε, πρέπει να ανασηκώσετε το καλούπι στη μία πλευρά με ξυλαράκι ή μικρό βιβλίο ή πετσέτα ή οτιδήποτε άλλο σας βολεύει. Και μετά, να στοχεύσετε η σαπουνόμαζα να πέφτει στο τείχωμα του καλουπιού και όχι στον πάτο. Με αυτή τη μέθοδο ρηξίματος γίνονται σχέδια όπως το clamshell, όστρακο αχιβάδας, το wood grain, νερά ξύλου ή το tall and skinny shimmy, ψηλό λιχνο κούνημα. Επιφυλάσσομαι σε μελλοντικά βίντεο να σας δείξω πώς γίνεται το καθένα από αυτά. Ήθελα να δω πώς χρωματίζει το κάθε ένχυμα το σαπούνι ξεχωριστά. Έτσι, κράτησα λίγη ποσότητα από το κάθε ένα για να φτιάξω μονόχρωμα σαπουνάκια. Σας θυμίζω ότι τα ενχύματα που χρησιμοποίησα ήταν κουρκουμάς, πάπρικα, σπιρουλίνα και αλκάνα. Διακόσμησα την πάνω πλευρά του σαπουνιού με μία παραλλαγή του σχεδίου που λέγεται Taiwan Swirl, ταϊβανέζικο στρόβιλος. Σας έχω πρίξει σήμερα με τις ονομασίες, αλλά έτσι είναι. Όπως όλες οι τέχνες, η σαπονοποιία έχει και αυτή τη δική της γλώσσα. Όταν διακοσμούμε την πάνω πλευρά του σαπουνιού, προσέχουμε το ξυλάκι να μπαίνει μόνο έως μισό εκατοστό μέσα, για να μην χαλάσει το υπόλοιπο σχέδιο. Την επόμενη μέρα προχώρησα στο ξεκαλούπωμα και την κοπή. Τα μονόχρωμα σαπουνάκια είχαν βγει πολύ χαριτωμένα. Με απασχολούσαν όμως δύο πράγματα. Η σπιρουλίνα αντί για πράσινη βγήκε κίτρινη και η αλκάνα υποψιάζομαι ότι θα βγάζει χρώμα στον αφρό. Ως προς τη σπιρουλίνα θα δοκιμάσω να ξαναφτιάξω το ένχυμα με άλλη αναλογία. Μήπως καταφέρω να πάρω περισσότερο χρώμα. Για τη δε αλκάνα, μελλοντικά θα βάζω λιγότερη ποσότητα στη συνταγή. Η αγαπημένη μου στιγμή είναι πάντα όταν ξεκαλουπώνω το σαπούνι και βλέπω για πρώτη φορά πώς έχει γίνει το σχέδιό μου. Με μία πρώτη ματιά μπορώ να πω ότι ήμουν αρκετά ευχαριστημένη. Ανυπομονούσα να το κόψω. Ήμουν πανευτυχής. Το σχέδιο είχε βγει υπέροχο. Το έκοψα με δύο τρόπους.
κατά μήκος που είναι το σαπουνάκι αριστερά και κατά πλάτος που είναι το δεξί σαπούνι. Ήθελα να δω τι διαφορά έχει το κάθε κόψιμο, επειδή κατά μήκος το κόβουμε για τη Good Grain τεχνική που θέλω να δοκιμάσω στο μέλλον. Πριν φωτογραφίσω τα σαπούνια μου, πάντα τα σουλουπώνω λίγο. Φαλτσοκόβω τις γωνίες για να είναι πιο άνετα στη χρήση και τα καθαρίζω από τυχόν επικαθήσεις σόδας. Η επικαθήση σόδας είναι καυστική σόδα που αντέδρασε με το διοξίδιο του άνθρακα που περιέχει η ατμόσφαιρά μας, πριν προλάβει να αντιδράσει με τα λάδια. Σχηματίζει ένα λευκό φιλμ στην επιφάνεια του σαπουνιού που δεν είναι επικίνδυνο. Χαλάει όμως την εμφάνιση γιατί θολώνει τα χρώματα. Συνήθως συμβαίνει όταν δουλεύουμε σε χαμηλές θερμοκρασίες ή όταν καλουπώνουμε τη σαπουνόμαζα όταν αυτή είναι ακόμη σε ελαφρύ ίχνος. Για μένα που τα κάνω και τα δύο αυτά είναι ένα αναγκαίο κακό που προσπαθώ όσο μπορώ να διορθώσω κατόπιν. Και να πως είναι μετά τον καλοπισμό. Τα άσπρα μπιμπικάκια στην επιφάνεια είναι φυσαλίδες αέρα που παγιδεύτηκαν στη σαπουνόμαζα. Άλλο ένα συχνό φαινόμενο που επίσης δεν είναι επικίνδυνο, αλλά αισθητικά ενοχλητικό. Μπορούμε να μειώσουμε την εμφάνισή τους αν δουλεύουμε προσεκτικά και ήρεμα όταν ανακατεύουμε τη σαπουνόμαζα και όχι γιούρια όπως προφανώς έκανα εγώ εδώ. Ήρθε όμως η ώρα να σας αφήσω. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή επιτυχία με τις συνταγές σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.